Απειλή για τους διερχόμενους οδηγούς είναι σε πολλές περιπτώσεις τα δέντρα που φυτεύτηκαν πριν από πολλές δεκαετίες κατά μήκος της Εθνικής Οδού τότε Χανίων Ηρακλείου. Τον κίνδυνο πτώσης τους στο οδόστρωμα ανά πάσα ώρα και στιγμή έρχεται να επιβεβαιώσει ένα ακόμη συμβάν που καταγράφηκε χθες το απόγευμα στο ύψος του Κυλιάρη με μια τριμελή οικογένεια χανιωτών να γλιτώνει χάρη στα αντανακλαστικά του οδηγού του Γιοταχή. Το δέντρο έπεσε στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Ρέθυμνο. Με έναν ελιγμό, ο οδηγός απέφυγε το δέντρο, το οποίο ευτυχώς προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ακόμη η σύζυγος και το παιδί του. Διερχόμενοι απομάκρυναν λίγο αργότερα τον κορμό από το οδόστρωμα, καθώς υπήρχε κίνδυνος ατυχημάτων. Πρέπει λίγο να προσέχουμε με αυτά. Τώρα που έρχεται και ο χειμώνας, ίσως πρέπει να τα κόψουμε λίγο, να γίνουν λίγο πιο ακίνδυνα. Έτσι νομίζω. Κατά μήκος της λεωφόρου Σούδας, πανύψηλοι ευκάλυπτοι έχουν γίνει πολλές φορές στο παρελθόν παγίδες για τους οδηγούς. Τον Μάρτιο του 2016 στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά, ο οδηγός ενός επαγγελματικού γιοταχή έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο. Πρόκειται για τον δρόμο για τον οποίο η πυροσβεστική υπηρεσία σε περίοδους εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων δέχεται τις περισσότερες κλήσεις που αφορούν σε απομάκρυνση κορμών ή κλαδιών δέντρων από το οδόστρωμα. Έχει μεγάλα δέντρα, έχει κλαδιά που κρέμονται στον δρόμο, οπότε πρέπει λίγο να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Υπάρχει μεγάλο θέμα, τεράστιο, τεράστιο. Και με όλα αυτά που γίνονται, στεομηνίες, μεγάλο. Λογικό είναι. Σε κάποια χωριά έχει κάποιους επικίνδυνους δρόμους που είναι πάνω τα δέντρα πάνω στους δρόμους. Δεν είναι λογικό, είναι εντάξει αυτό. Την περασμένη άνοιξη, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν προκαλέσει την πτώση περίπου 100 πεύκων στην περιοχή του Αποκόρωνα.